Ματίνα Νικολάου, σε καλησπέριζω. Καλησπέρα. Εδώ στο θέατρο Άλσος. Είσαι χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Πραγματικά ήταν έτσι ένα όνειρο. Ασουβάλια! Γεια σας, αγάπες μου! Πρώτη χρονιά μετά από μία πενταετία που δεν θα λες καλό μεσημεράκι με τον Νίκο Μουτσινά. Σε στεναχωρεί λίγο που αποχωρείς σε κάτι το οποίο αγάπησες? Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι με στεναχωρεί. Ήρθαν πάρα πολύ ομαλά τα πράγματα στην πορεία της εκπομπής και της συνεργασίας μας. Και ήταν να κλείσει ο κύκλος και έκλεισε. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Τώρα, εγώ που κάθομαι το πρωί στο σπίτι και έχω μόνο εδώ το θέατρο και ξυπνάω και δεν πρέπει να φύγω για να πάω στην εργασία μου, είναι σαν να μην κάνω κάτι σωστά, σαν να κάνω κάτι λάθος. Να ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα break για το καλό μεσημεράκι και θα μας ξαναλέτε καλησπέρα μετά από 1-2 χρόνια. Τι να πω, ας το ελπίσουμε. Και εγώ πολύ θα το ήθελα αν, έρθουν έτσι οι συγκυρίες. Υπήρχε κάποια πρόταση από τους γνωστούς τους σκηνοθέτες να σου κάνει πρόταση για το ρόλο της Βάνιας? Όχι. Ήταν η επιλογή μου να προστατεύσω λίγο αυτό, γιατί η Βάνια ήταν στο καλό μεσημεράκι, ήταν η σχέση της με τον Νίκο, οπότε αυτό νομίζω ότι ήθελε λίγο προστασία και αυτό προσπάθησα να κάνω. Σε μια ωραία γυναίκα, μια γυναίκα πολύ δυναμική, ένας άντρας που πρωταγωνιστεί στη ζωή. Είναι ο γιος ο Παναγιώτης. Είναι στην εφηβεία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία φάση αυτή που περνάμε με τον Παναγιώτη. Είναι πολύ υποστηρικτικός όλα αυτά τα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σε έβλεπε στην τηλεόραση? Ναι, με έβλεπε, όχι κάθε μέρα. Μου κάνει κριτική, αλλά προς το παρόν είναι πολύ θετικός απέναντι μου σε ό,τι έχει δει. Τώρα δεν ξέρω αν επειδή είμαι μαμά του, αλλά είναι και αυτός καλλιτέχνης, ασχολείται με τη μουσική και συζητάμε πολύ γύρω από τα καλλιτεχνικά. Έχεις μία πολύ όμορφη σχέση τα τελευταία χρόνια, είσαι ευτυχισμένη. Σκέφτεσαι το γάμο ξανά? Επειδή το έχουμε συζητήσει, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφοι και δεν χρειάζεται να επισημοποιηθεί με το γάμο κάτι.